Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Κατζατζή, το βασικό συνεργάτη του Γιάννη Ταύρα της τεχνική ηγεσία της ομάδας. Γιώργο, χωρίς αμφιβολία, πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Φωστήρας Αθηνών και φυσικά και πρωταθλητή έτσι με μεγάλη διαφορά. Ένα πρώτο σχόλιο, πώς ήρθε αυτή η νίκη και τι μπορεί να σημαίνει για αυτό το κλείσιμο της χρονιάς για τα Σούρμανα και τι μπορεί να αλλάξει. Σίγουρα, πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη σπουδαία αυτή νίκη, όπως είπες και εσύ, απέναντι στον ήδη πρωταθλητή Φωστήρα, απέναντι σε μια ομάδα που παρόλο και κάποιες ελλείψεις που είχε, θεωρώ ότι εντάξει, δίκαια είναι πρωταθλήτρια. Δίκαια έχει τόσο μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί διαθέτει πολύ καλούς παίκτες και πολλούς παίκτες, δηλαδή και οι αμπληρωματικοί, κάποιοι που μπήκαν σήμερα να αντικαταστήσουν τους λεγόμενους βασικούς, ήταν αξιόλογοι και πολύ καλοί παίκτες. Τόσο αφορά την ομάδα μας, ξέραμε ότι με αυτό το παιχνίδι, αν έρθει μια νίκη, θα κλείσει η χρονιά, θα φύγουν και όποια σύννεφα υπήρχαν βαθμολογικά για θέματα παραμονής. Θεωρώ ότι αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε το πρώτο τέταρτο, πάρα πολύ καλά. Λίγο τα χάσαμε στην αρχή, αλλά είχαμε σε καλή μέρα τον Αλέξανδρο τον Λέτσο, ο οποίος προσώπησε δύο απανωτά σου του Ηλιάδη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά μετά από το παιχνίδι, μόλις πέρασε το τέταρτο, ισορροπήσαμε, βάλαμε ένα γκολ προς το τέλος του ημιχρόνου και θεωρώ ότι και το δεύτερο ημίχρονο κύλησε. Αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, στην τελική πάσα θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλο ένα γκολ. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Το κλείσιμο, όπως είπες, έχει θετικό πρόσημο, αλλά δεν πάβει να τελειώνει και μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλη την ομάδα, για όλο το σύλλογο, με κάποια γεγονότα που είχαν συμβεί, τα οποία φέρανε πίσω την ομάδα αγωνιστικά. Τίποτα άλλο, συνεχίζουμε να τελειώσουμε θετικά όσο μπορούμε με τέσσερα παιχνίδια που έχουν απομείνει. Και αυτό θα ήθελα να μας πεις τώρα, Γιώργο, ποιος είναι ο στόχος τώρα για αυτούς τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια για την ομάδα? Είναι καθαρά βαθμολογικός ο στόχος. Θεωρώ εγώ ότι πρέπει να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα δώσουμε ευκαιρία και σε νέα παιδιά? Σίγουρα θα πάρουν και ευκαιρίες νέα παιδιά. Εφόσον τώρα είπαμε λογικά δεν υπάρχει θέμα και μαθηματικά, νομίζω δεν θα φτάσουν και οι υπόλοιποι. Ναι, θα πάρουν ευκαιρίες τα νέα παιδιά και να προχωρήσουμε για το σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά.